Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά να λέγονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Από τη Νέα Δημοκρατία για το Μνημόνιο 3 που είναι το πιο απεχθέστερο, αλλά ήδη το ψηφίσατε κύριοι. Φωνάζατε φέρτε μας μνημόνιο να ψηφίσουμε και πάρτε τα μέτρα όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Τώρα γιατί παραπονιέστε? Γιατί? Εσείς είστε και εσείς υπεύθυνοι. Άκουσα πριν, λίγο πιο νωρίς, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιθάλπτει τους τρομοκράτες. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε όταν ήταν κυβέρνηση με τα λόγια του Βλαστού ότι είναι υπεύθυνος για τις δολοφονίες των δύο χρυσαυγητών και ξέρει ποιοι είναι και ποιος και ο ίδιος έδωσε τα κράνη? Ορίστε στα πρακτικά. Είστε υπεύθυνοι και γι' αυτό όλοι γνωρίζετε. Όπως και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, όπως και ο Δένδιας, όπως και ο Αθανασίου. Για τη Μαρφίν δεν ξέρατε? Κανένας δεν ξέρει εδώ πέρα τι έχει γίνει? Όλοι ξέρετε και δεν μιλάει κανένας. Άκουσα πριν τον κύριο Θεωνά να μιλάει για το χρηματιστήριο. Ναι, δεν έχει ακουστεί κάτι για το χρηματιστήριο. Αλλά κύριε Θεωνά, η κυβέρνησή σας γιατί δεν βγάζει την αλήθεια στη φόρα να μάθει ο κόσμος? Τη μεγάλη ατιμία και τη μεγάλη απάτη που έγινε κατά των Ελλήνων πολιτών. Μόνο στα λόγια είστε? Στα λόγια είστε? Ο κόσμος θέλει να μάθει. Ο κόσμος θέλει να μάθει έξω. Αλλά κανένας δεν μιλάει, γιατί είναι κάποιοι αρχιερείς που έστησαν αυτό το παιχνίδι, γέμισαν τις τσέπες τους, έβγαλαν τα λεφτά σε offshore εταιρείες. Και δεν μπορείτε να μιλήσετε, γιατί σας έχουν κλείσει το στόμα. Και άκουσα και τον κύριο Παφίλη του ΚΚΕ να μιλάει για τους εργάτες και υπέρ τα δικαιώματα των αγροτών. Έχετε ξεχάσει κύριε εσείς του ΚΚΕ το 2012 επί κυβερνήσεως Σαμαρά την επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο κύριος Παφίλης για μένα στην Εύβοια, επειδή πήγα και έπιασα κάποιους εργοστασιάρχες, κάποιους με μικρές βιομηχανίες και στη θέση λαθρομεταναστών βάλαμε 220 Έλληνες που είχαν οικογένειες από πίσω και έκανε παράπονα? Ναι, εμείς είμαστε υπέρ των Ελλήνων. Μη γελάς και το έχουμε δείξει. Το έχουμε δείξει και θα είμαστε δίπλα στους Έλληνες. Εσείς οι ψευτοανθρωπιστές για τα ανθρωπάκια που φέρνετε λαθρέα μέσα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το σχέδιο του προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού, κύριε, συγγνώμη, που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, δεν είναι καταστροφικό μόνο για την κοινωνία, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και όλες τις ευαίσθητες οικονομικές ομάδες του ελληνικού λαού. Είναι καταστροφικό για τον γεωργικό τομέα, δηλαδή τον ένα εκ των τριών πυλώνων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτός της ναυτιλίας και του τουρισμού. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν όμως από την φορολογική επιδρομή κατά του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα? Ποιοι είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν από τη σημαντική μείωση της εγχώριας παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων και τον αφανισμό του αγροτικού πληθυσμού από τα χωράφια του? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ωφελούνται τόσα χρόνια, οι παραδοσιακοί προμηθευτές της χώρας μας, δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες τόσο της Ευρώπης, αλλά όσο και των τρίτων χωρών που καλύπτουν ένα τεράστιο όγκο ειδών διατροφής και πρώτων υλών για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών. Θα είναι οι πρώτοι που θα αυξήσουν τη δραστηριότητά τους, αφού είναι προφανές ότι η ελληνική παραγωγή θα υποστεί τεράστια συρρήκνωση. Θα είναι οι πολυεθνικές αλυσίδες πώλησης τροφίμων, δηλαδή τα ξένα σούπερ μάρκετ, τα δίκτυα μεσαζόντων και οι διεθνείς κερδοσκόποι, και Έλληνες κερδοσκόποι φυσικά και μεγαλέμποροι, που έχουν την αβάντα κάποιων υπουργών, κάποιων βουλευτών, ρίχνουν τις μίζες τους και κάνουν τη δουλειά τους. Φυσικά με μόνιμους ζημιωμένους τους Έλληνες αγρότες, κοινοτρόφους και εργαζόμενους στην μεταποίηση και τη συσκευασία τροφίμων. Οι εγχώριοι προμηθευτές αγροτικών εφοδίων σε σπόρους, λιπάσματα, φάρμακα, μηχανήματα κλπ. Οι Έλληνες εξαγωγείς, οι Έλληνες καταναλωτές και τέλος το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα έχει ανυπολόγιστα διαφυγόντα κέρδη από το ΦΠΑ και τη μείωση του κύκλου εργασιών. Η αύξηση των εισαγωγών, ακόμα και σε προϊόντα στα οποία η χώρα μας είχε διαχρονικά αυτάρκεια, θα αυξήσει σε βάρος της χώρας μας το εμπορικό ισοζύγιο και θα οδηγήσει στην ανεργία ένα πλήθος νέων αγροτών που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καταστροφική νέα φορολογική επιδρομή. Αυτές οι σκέψεις προκύπτουν από συγκεκριμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014. Της ΕΛΣΤΑΤ του κυρίου Γεωργίου, που δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ με καμία κυβέρνηση και ούτε πρόκειται. Που είναι ένας από τους υπεύθυνους για την κατάντια της πατρίδας μας σήμερα. Αλλά δεν ξέρει να μιλάει κανένας για κάποια πράγματα εδώ μέσα. Για αλήθειες δεν μιλάει κανένας σας. Έτσι λοιπόν η χώρα μας εισάγει
από 13 διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα βασικά διατροφικά προϊόντα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Ελστάτ είχε πει οι ελληνικές εισαγωγές τροφίμων και ποτών ανέρχονται στα 5,9 δις ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι ξοδεύουμε το 30% του ΑΕΠ για εισαγωγές και γύρω στο 4% του ΑΕΠ μόνο για αγροδιατροφικά προϊόντα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά αγροτικά εφόδια και λοιπάσματα. Μεταξύ φυσικά και αυτών η ΗΠΑ. Η ΗΠΑ με τη γενετικά τροποποιημένη σόγια από τον μοναδικό παραγωγό Μονσάντο, που είναι ο ρόλος του ακόμα και στην άσκηση πολιτικής σε χώρες του τρίτου κόσμου και άλλα πολλά για όσους ξέρουν. Με τυποποιημένα τρόφιμα, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς. Από την άλλη όμως έχουμε και τη γείτονα Τουρκία που κάνουμε τεράστιες εισαγωγές σε όσπρια και λαχανικά. Έχουμε κρέατα και ζωοτροφές και πουλερικά από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, φιστίκια, όσπρια, μπαχαρικά και πρώτες ύλες τροφίμων από την Κίνα και την Ινδία και άλλα πολλά. Από τη στιγμή, κύριε, ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή, κύριε, που κάποτε κάναμε μέχρι και εξαγωγή μεταξιού. Από το χωριό μου την Αμάνηθο στην Εύβοια, ερχόντουσαν τα καΐκια και φόρτωναν τόνους με μετάξι και τους πήγαιναν στον Πειραιά για να φύγουν για το εξωτερικό. Επειδή ο χρόνος όμως είναι πολύ περιορισμένος και έχω πάρα πολλά να πω, θα κλείσω λέγοντας ότι σήμερα είναι η καλύτερη ευκαιρία για την πατρίδα μας να κάνει κάτι. Μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω, γιατί και εσείς είστε εντολοδότες, είστε υποτακτικοί και δουλοπρεπείς στους τοκογλύφους, στους αρχιτοκογλύφους, τραπεζίτες, στις πολυεθνικές και σε όλους αυτούς που ρουφούσανε και ρουφάνε το αίμα του ελληνικού λαού, και τώρα με τις εντολές τους εσείς τον τελειώνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πριν φύγω θέλω να δώσω στα πρακτικά κίνδυνος κατακλυσμού της ευρωπαϊκής αγοράς από τουρκικά αγροτικά προϊόντα. Ξέρετε τι θα γίνει, κύριοι? Οι τιμές θα πέσουν κάτω από το ίμιση από τη στιγμή που η Ρωσία έξε την πόρτα στην Τουρκία και θα πετάμε τα δικά μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαϊδεύει όλα τα χρόνια την Τουρκία. Ορίστε και αυτό για τα πρακτικά και καλή συνέχεια.